Χεράκι. Άντε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε τα ματάκια. Α, πρέπει να ξεκλειδώσω τα μάξι. Λοιπόν, πείτε εσείς μέσα, σας έχω ανοίξει το ίδιο το air condition. Από όποια μεριά και να μπείτε, άστε την Αφροδίτη να μπει μέσα, θα πάω τη δέσω εγώ μετά. Άσε πρώτα η Αφροδίτη μπαίνει, ρε. Καλά, χωράτε και δύο ούτως ή άλλως. Απλά πρέπει να ξεκλειδώσω τη θύρα. Θα χωράει εσείς? Ναι. Εντάξει. Ναι. Λοιπόν, θα πάω το φορεστή, ήρθε και η Ήρης. Να την ακούω. Ήρης! Λοιπόν, μπήκες. Τι είναι η κατσουλίλα? Καλά, καθίστε και σας φτιάχνω. Κλασικά στην αρχή όλοι τα βάζαμε τακτοποιημένα μέσα στις θήκες τους εδώ κομπλέ. Και τώρα χύμα. Κομπλέ. Έτσι αν δεν σου κακά. Ναι. Τι να κάνουμε, όταν το φορτίζω εδώ πέρα είναι τα περιστέρια από πάνω. Και τα κοράκια. Ναι. Δεν ξέρω τι τρώνε. Λοιπόν, κάτσε να σας βάλω. Θέλετε ανεμιστήρα, ε? Ωραία. Και έχει πίσω. Έχει και πίσω. Θέλετε να σας πεισάγει πίσω, έτσι? Αλλιώς ξέρετε, θα πάτε αυτό το κουμπάκι ή θα ήμασταν κομπλέ. Λοιπόν, οπότε πάμε να πάρουμε τα ματάκια από Box Now. Είναι αυτά τα κουτάκια που έχουν μέσα πράγματα, ε? Και από πού θα είναι τα πράγματα που θα πάρουμε? Από το τίμου, ρε. Λοιπόν, φύγαμε. Ο Χαλκιαδάκης μαζεύει καπάκια, ε! Θα μαζέψουμε κι εμείς. Σκουπίδια έχει. Λοιπόν, για ελάτε τώρα εδώ. Αυτά είναι τα κουτάκια που έχουν το δέμα μας από το τίμου. Μαριέλη, φτάνεις εκεί πέρα τα νούμερα? Θα φτάνεις, ωραία. Λοιπόν, κάτσε να δω το κωδικό. Και πάτα το Enter. Το Enter είναι αυτό εδώ, το πράσινο. Και για κάνε πίσω. Δεματάκι! Τι μου! Εδώ έχει και έναν άσυλο. Αυτό είναι το μεγάλο, δεν έχει εδώ πέρα τα αυτοκολλητά σου. Έχουμε και άλλο δέμα όμως. Τώρα, περίμενε. Το unboxing έχει γίνει ήδη. Δώστε μου και εμένα αυτό το αυτοκολλητό γατάκι. Λοιπόν, για αυτά εδώ πέρα έγινε όλο το θέμα. Δεν τους μοιάζει τι από το πράγμα, γιατί θες να μην με ιστορίες τέτοια. Για αυτά εδώ πέρα τα αυτοκολλητά με τα γατάκια. Πόσα τα 50 ή 100? 3. Ωραία, πάρει τα 2. Και έχουμε πάρει και με Έλσα και τέτοια. Αλλά δεν έχουν έρθει ακόμα, εντάξει. Ναι. Frozen, ναι, ναι. Λοιπόν, και η δεύτερη μας στάση είναι εδώ στον κριτικό φούρνο. Μια χαρά, θα πάμε να πάρουμε τώρα καφέ για μένα και τη γυναίκα. Και για τα μικρά τι θα πάρουμε, θα πάρουμε παγωτίνια. Ναι. Καλά. Λοιπόν, οπότε ώρα για παγωτίνια και τα λέμε σε λίγο. Ναι. Πλάκα πλάκα, ο μπαμπάς πήρε κάτι για εδώ μέσα που μου το έχετε κάνει χάλια με τα λουλούδια. Έλα. Ναι, δεν τα έχουμε για να τα έχουμε στα χέρια μας, αλλά την προηγούμενη φορά είχα πάρει 100, όχι 50, 100 αυτοκόλλητα γατάκια και τα πήρατε και τα ανοίξατε μέσα σε μια ώρα, τα βάλατε στο κρεβάτι της Μαριέλης και μετά όλα τα σκουπίδια τα πετάξατε κάτω, ok, και μετά, μετά τι έγινε? Άμα κρυώνεις, κοίτα, έχουμε βάλει αυτό εδώ το κουμπάκι. Και τώρα δεν σας έρχεται από πίσω ο κρύος αέρας, έρχεται μόνο στον παπά. Λοιπόν, πήρα αυτή την έξτρα θήκη. Το βλέπετε? Αυτή η έξτρα θήκη είναι για εδώ πέρα, για το Τέσλα. Ωραία. Για να μην λερώσω αυτό θα το καθαρίσουμε, για να μην το λερώνω αυτό, βάζω αυτό που είναι και λαστιχένιο και κάθονται υποτίθεται καλύτερα τα ποτηράκια μέσα. Οπότε τώρα ο παπάς και η μαμά θα πίνουν τα καφεδάκια τους από εδώ. Πλάκα πλάκα. Έχουμε την τρέλα τώρα όλα με αυτά τα χάρτινα, τα καλαμάκια και τις πλακίες. Αυτά εδώ πέρα τα ποτηράκια, στον φρέτο εσπρέσο. Μια χαρά κάθομαι και πίνω και από εδώ, έτσι. Μ' αρέσει εμένα. Οπότε κάναμε και ένα mini unboxing και πάμε σπίτι. Λοιπόν, τι πήραμε? Πήραμε παγωτίνια, πήραμε ένα κομμάτι ραβανί, πήραμε ένα κέικ με σταγόνες σοκολάτας για τη Μαριέλη για το summer camp. Θα το τρως το πρωινό σου, έτσι. Γιατί σου βάζουν μπανάνα στα φύλλα και τέτοια και δεν τα τρως. Μου τα φέρνεις έτσι όπως είναι. Τώρα θα σου βάλω αυτό και βλέπουμε. Και τι άλλο πήραμε? Πήρα καφεδάκια. Οπότε επιστροφή στο σπίτι να κάνουμε ένα mega unboxing. Αυτά. Άντε να παίξουμε λίγο ακόμα με τα sexy buttons. Μαριέλη, η πόρτα σου ανοίγει, για δοκίμασέ.
Δεν ανοίγει. Πατάς το κουμπάκι και δεν ανοίγει, έτσι. Ωραία, περίμενε τώρα γιατί έχει τα αμάξι. Λοιπόν, μόλις περάσει αυτό το αμάξι, κοιτάει ο μπαμπάς, δεν έχετε κανένα στον δρόμο και τι θα κάνω. Για το... Ανοίγει τώρα. Τώρα άνοιξε. Άντε, βγες. Γρήγορα. Άντε. Κοιτάμε από τη μεριά του δρόμου και πας πεζοδρόμιο γρήγορα. Κλείς την πόρτα και γρήγορα. Αυτό ήταν. Μεγαλώνουν σιγά σιγά τα παιδάκια και πρέπει να μάθουν να αυτοεξυπηρετούνται. Φυσικά με την καθοδήγηση του μπαμπά τώρα στην αρχή και μετά βλέπουμε. Με εμπιστοσύνη, μην να πάνε 11-12 να ανοίγουν πόρτες τέτοια από τη μεριά του δρόμου και τέτοια, όχι. Αλλά ευτυχώς εδώ είμαστε σε ήρεμη γειτονιά. Πέρασε ένα μάξι πριν 5 λεπτά, τώρα ένα μηχανάκι τέτοιο. Αλλά αυτό. Α, φύγανε κιόλας, με παρατήσανε τίποτα. Πήραν τα αυτοκολλητάκια τους. Μπαμπά, άντυχε σου. Κολοπέδια. Εν τω μεταξύ, αύριο περιμένω τον ηλεκτρολόγο να φτιάξουμε επιτέλους το τηλεόραση. Κέγερ, Κάγερ, τέλος πάντων. Οπότε ναι, ήρθαμε από τα ψώνια και ήρθε η ώρα να περάσω μία ακόμα ROM στο Poco X6 Pro. Λοιπόν, το Poco X6 Pro τώρα, πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Έχει Xiaomi U ROMs, αλλά είναι πίσω από paywall. Δηλαδή, πρέπει να δίνεις 10 ευρώ το μήνα, τέλος πάντων, μία τέτοια, μία συνεισφορά, ένα donation μπορείς να το πεις, στο Xiaomi U. Για να πάρουν συσκευές, για να κάνουν δοκιμές, για να σου φτιάξουν ένα ROM για το δικό σου κινητό που είναι με Dimensity και όχι με Snapdragon και πάει λέγοντας. Οπότε, τι κάνουμε, εγώ είμαι εδώ πέρα μέλος γιατί θέλω να κάνω δοκιμές και για πολλούς από εσάς που έχετε Xiaomi κινητά, ας πούμε, ένα πρόβλημα που έχετε είναι ότι δεν έχετε καταγραφή κλήσεων, εντάξει. Οπότε, εγώ τι κάνω εδώ πέρα, έχω κάνει διαδικασία, έχω ξεκινήσει που του λέω ότι χρειάζεται και κάνω από το WinRAR μια αποσυμπίωση στο φάκελο που μου βγάλαν το τελευταίο που έχει κάτι fixed, λέει κάτι add-ons, κάτι ιστορίες. Λοιπόν, περιμένουμε να γίνει η αποσυμπίεση. Από πίσω ολολάκι εδώ πέρα, εντάξει, Κυριακή είναι, τι να κάνουμε. Και αράζουμε. Τώρα, κάθεστε και λέτε, Σωτήρη, ποιο κινητό να πάρω. Να πάρω το Poco X6 Pro ή να πάρω το Poco F6 ή να πάρω το Poco Mi 6 Pro ή να πάρω το Poco F6 Pro. Τα έχω όλα, ρε μάγκες, τα έχω όλα. Κάτσε να απλώ το χέρι. Όχι, αυτό είναι το Mi 11 μου. Αυτό είναι, ας πούμε, το Poco F6 Pro, ok. Κινητάρα. Για τα λεφτά του, ειδικά τώρα που μπορείς να το βρεις από το DHgate φθηνό ή μπορείς μέσα από AliExpress με κουπόνια και ιστορίες, ναι, αξίζει να πας να το πάρεις. Σαν κινητό είναι μια χαρά, ok. Μπορεί να μην έχει τον τελευταίο επεξεργαστή ναυαρχίδας, αλλά μια χαρά είπα από το δίδυο, έχουν κάνει και τα fix του εκεί, ωραία και καλά. Αν θα πήγαινα να δώσω περισσότερα χρήματα να πάρω κάτι ακόμα, θα πήγαινα σε OnePlus 12 με την Global ROM, το κινέζικο μοντέλο. Τώρα τι Global ROM στο τρίμα, μα δεν τα μπερδεύει. Ρε φίλε, είναι στο G-Shopper, το, στα 500 κάτι ευρώ το OnePlus 12. Άμα θες το κάτι παραπάνω, πας εκεί. Αν βολεύεσαι με αυτά που σου προσφέρει το Poco F6 Pro, πας και ράζεις εκεί. Δεν χρειάζεται να δώσεις πάρα πολλά λεφτά. Άμα έχεις τώρα τον 39α, κάτσε να δεις τώρα εδώ και τη διαδικασία. Λοιπόν, έχω αποσυμπιέσει εδώ τον φάκελο, ξεκλειδώνω το κινητάκι μου, το έχω εδώ πέρα. Λοιπόν, και βλέπεις εδώ πέρα τώρα γίνονται όλα με BAT αρχεία. Πάρα πολύ εύκολα. Θα κάνω Windows Fast Boot Update ROM. Οκ. Okay. Δεν είναι first install, είναι αυτό. Πλέον ούτε να κάνει sudo apt-get ούτε ιστορίες. Τρέχει στο BAT, περιμένει εδώ πέρα το κινητό να το αναγνωρίσει. Λοιπόν, κάνουμε μια επανεκκίνηση και απλά έχουμε το volume down κρατημένο για να μπει σε Fast Boot. Τώρα που θα κάνει την επανεκκίνηση, έχω κρατημένο το volume down. Sorry, εδώ στο γραφείο γίνεται χαμός, τραβάει και το κινητό. Τι να κάνουμε. Redmi εδώ πέρα, Fast Boot. Οκ. Okay. Fast Boot. Ξεκίνησε εδώ πέρα, έχει δει εδώ πέρα τα αρχεία. Και μεταφέρει τα αρχεία. Οπότε, μόλις τελειώσει όλη αυτή η διαδικασία, θυμάσαι παλιά που γράφαμε command line και ιστορίες, θα έχω την τελευταία ROM. Δεν θα μου σβήσει τίποτα, θα έχω καινούργιες βελτιώσεις, καινούργια updates, τα πάντα. Θα συνεχίσω να έχω εδώ πέρα όλη αυτή τη διαδικασία να την κάνω κάθε μήνα και να έχω το 10 ευρώ που θα μου παίρνει. Ούτε καν. Εντάξει, ήταν ωραίο για δοκιμές. Θα φτάσω σε ένα σημείο που θα πω με καλύπτει η ROM, άμα χρειαστώ μετά από ένα χρόνο να κάνω update, ή θα πάρω καμιά άλλη, ή θα ξανασυνεχίσω τη συνδρομή μου. Οπότε τελειώνει εδώ πέρα, μόλις τελειώσει η διαδικασία θα έρθει εδώ. Και είμαι περίεργος να δω τώρα, άμα που θα κάνω το update της ROM, άμα έχει κάνει και reset του τίμου τα κουπονάκια μου. Λοιπόν, οπότε, Poco F6, εμένα η προτίμησή μου είναι σε σχέση ανάμεσα σε Poco F6 και Poco X6 Pro. Μην αρχίσουμε τώρα τα updates, security patches, πότε θα βγουν και τέτοια. Ξέρουμε ότι Poco είναι πιο πίσω από όλους τους κατασκευαστές, αλλά Poco X6 Pro για την ώρα μια χαρά μοντέλο, πολύ δυνατός, επεξεργαστής και για gaming και για τα πάντα του. Okay? Βγήκε το Poco F6 με αρκετές βελτιώσεις σε μερικά σημεία, σε μερικά είναι στάσιμο, σε μερικά έχουμε κάνει πίσω γυρίσματα. Πάρα πολύ καλό, εξαρτάται τη τιμή. Ανάμεσα σε αυτά τα δύο, εγώ θα σου έλεγα πήγαινε στο Poco X6 Pro, εκτός αν η διαφορά τιμής είναι μικρή, οπότε πήγαινε στο καινούργιο μοντέλο για να έχει το κεφάλι σου ήσυχο. Τώρα, αν θες το κάτι παραπάνω, πάμε σε Poco F6 Pro και μετά πάμε σε OnePlus 12. Θα μου πεις, Σωτήρη, εσύ μας έχεις πει όμως και για τα Samsung τα κινητά, ρε φίλε, γιατί γουστάρει Samsung και ιστορίες. Άκου να τις, φίλε, γουστάρω Samsung, αλλά αν δεν έχεις τη δυνατότητα να το πάρεις με 39α, δηλαδή να κόψεις τον ΦΠΑ ουσιαστικά επειδή έχεις εταιρεία τέλος πάντων σε κινητά, tablets, laptops και παιχνιδοκονσόλες, και αφού έχουν κλείσει κάτι GMC Tech και κάτι άλλο εκεί πέρα που τα βρίσκαμε πάρα πολύ φθηνά, δυστυχώς, πέρυσι ο φίλος μας, λοιπόν, αναγκαστικά πας εδώ. Δηλαδή,
καλές τιμές αντιπροσωπείας. Φυσικά έχεις την Αβάντα ότι είναι επίσημες αντιπροσωπείας, στην Ελλάδα θα έχεις θέμα. Και αυτά έχουν επίσημη εγγύηση, ακόμα και από το DHT και την από Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά στην περίπτωση της εγγύησης θα είναι μανούρα. Δεν έχουμε τελωνία και τέτοια, αλλά άμα σου έρθει dead on arrival ή άμα έχει κάποιο θέμα, θα πρέπει να το στείλεις εσύ. Καλύπτουν τα έξοδα οι περισσότεροι, να το στείλεις εσύ, να το φτιάξουν και μετά να το ξαναστείλουν. Δεν το καλύπτει η αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, γιατί δεν έχουμε Xiaomi και Poco αντιπροσωπεία στην Ελλάδα. Έχουμε εισαγωγεία, εντάξει. Οπότε και ο εισαγωγέας καλύπτει μόνο τα δικά του μοντέλα. Οπότε, άμα είναι ανέβουμε τόσο, πάμε στην λύση αυτήν εδώ. Poco FX Pro. Μετά OnePlus 12 και μετά ο Θεός και η ψυχή του. Περιμένουμε τα καινούργια μοντέλα τώρα από το Σεπτέμβρη και βλέπουμε. Αλλά είναι αυτό ότι ποτέ δεν πέφτουμε με τα μούτρα σε καινούργιες συσκευές. Τις αφήνουμε να ρολάρουν λίγο. Τέλειωσε και εδώ πέρα το update. Τις αφήνουμε να ρολάρουν λίγο, να φτιάξουν τα bugs τα πρώτα, προβληματάκια που μπορεί να είχαν αντιμετωπίσει κόσμος. Και μετά πάμε και χτυπάμε. Προσφορές δεν σταματάνε ποτέ να βγαίνουν. Έκανε και το πρώτο boot. Τώρα, εσύ που έχεις ξενερώσει και περίμενες τα παλιότερα βίντεο του Σωτήρη, τι να πάρω, πώς να το πάρω, Σωτήρη, κάνε μας εδώ πέρα συγκριτικά και παρασυγκριτικά. Όχι, παιδάκια. Όταν υπάρχει κόσμος που πληρώνεται για αυτό το πράγμα και εγώ πρέπει να αγοράσω τις συσκευές από την τσέπη, να τις δείχνω χωρίς κανένα όφελος εκτός από τις διαφημίσεις του YouTube, εντάξει, και το affiliate, ενώ οι άλλοι παίρνουν, ξέρω εγώ, χιλιάρια για να παρουσιάσει κινητών, δυστυχώς όχι. Δεν θα ξαναμπω σε αυτή τη λούπα. Εγώ μπορεί να είμαι άρρωστος, μπορεί να φέρνω εξωτικά κινητά, μπορεί να φέρνω κινητά από την Κίνα, αλλά να ξαναπώ σε αυτό το τρυπάκι όχι. Σαν Σωτήρης που έχει αγοράσει τα κινητά, το ξαναλέω, δεν μου τα έχει στείλει κανένας, θα σου πω τη γνώμη μου και από εκεί και πέρα, αν με εμπιστεύεσαι μετά από τόσα χρόνια, πας και χτυπάς. Okay. Και πάμε να δούμε εδώ. HyperOS by Xiaomi EU. Τώρα, σχετικά με τα κινέζικα κινητά, να σου πω ότι εντάξει, το κινέζικο το firmware είναι σαφώς ανώτερο, αλλά με πολύ bloatware. Γι' αυτό έρχονται αυτές εδώ πέρα οι εταιρείες όπως Xiaomi EU και άλλες, Lineage και πάει λέγοντας, που κάνουν recompile την κινέζικη ROM και την κάνουν global, για να έχουμε και ευκολίες και πιο γρήγορα τα updates και τα καλά σημεία από την κινέζικη έκδοση που δεν τα έχουμε στην ευρωπαϊκή. Πιο δυνατός ήχος, καταγραφή κλήσεων και πάει λέγοντας. Οπότε, anyway, αυτά από εμένα. Αυτή ήταν η Κυριακή μου και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.